Έφυγε ρε φίλο άλλος και λίγο έτσι φτιάξαμε λίγο μουσικά την εκπομπή, κατάλαβες. Λίγο δώσαμε λίγο στο λαό, λίγο Γκάι Γκέρμπερ να ακούσει, λίγο να φτιαχτεί. Εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα πάμε solo μέχρι και τις 10. Ντύνομαι Νίκος Παπαδόπουλος στις ημέρες που τον παρατάω εγώ λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Σήμερα ο συνάδελφος βρέθηκε στη Ξάνθη, την εκπόρθησε, έτσι, με τον Άρη να κερδίζει 0-1 με άδικο τελικό σκορ, τον αδική του 0-1 τον Άρη. Ένα 0-2-3 θα ήταν πολύ πιο δίκαιο με τον Ζίβκοβιτς να βγάζει πολλά. Έτσι λοιπόν ο συνάδελφος δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας, θα μιλήσουμε πιο μετά τηλεφωνικά, πιθανολογώ στο δρόμο της επιστροφής από την πανέμορφη Ξάνθη και με ένα πολύ ωραίο σημείο της Τα Πηγάδια, λίγο έξω από εκεί που είναι πραγματικά ένα μέρος πάρα πολύ όμορφο για όσους έχουν βρεθεί, ένα μέρος το οποίο οι καιρικές συνθήκες τις περισσότερες φορές είναι ιδανικές για να βρεθείς εκεί, όπως και σήμερα, πιθανολογώ που έχει και λίγο θα έβρεχε, και λίγο αέρα θα είχε, και λίγο κρύο συνήθως. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Άρης νίκησε με 0-1, επέστρεψε στις νίκες και νομίζω ότι ξαναβρίσκει λίγο και την ηρεμία του, γιατί όπως τα συζητούσαμε εδώ το Τρίτη με τον Νίκο, η κατάσταση είχε γίνει λίγο δύσκολη με τον Παντελίδη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Οι νίκες είναι αυτές οι οποίες πάντα ηρεμούν οι καταστάσεις, οι νίκες αυτές που φέρνουν ψυχολογία, εκτός από βαθμούς, και γενικότερα οι νίκες είναι αυτές οι οποίες όποια θέματα και να έχεις, μπορούν να σου τα καλύψουν. Θα πούμε αρκετά λοιπόν για τον Άρη. Έχουμε να πούμε αρκετά και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε φάση ολοκλήρωσης των δύο τελικών κινήσεων στο μεταγραφικό παζάρι. Δύο κινήσεων που ήταν κάπως μη αναμενόμενο, θα πω εγώ. Τζόνι, τώρα παίξε το χαλάκι μας από πίσω να είναι εκεί. Μην έχουμε όλο το δάδι Γκάι Γκέρμπερ εδώ πέρα και το κάνουμε decadence. Έλεγα λοιπόν ότι οι δύο τελευταίες κινήσεις του ΠΑΟ και αναφέρομαι στον Σέρτζιο Ολιβέιρα και στον Σβέριρ Ίγκασον ήταν κάπως έκπληξη με βάση τα όσα υπόθηκαν πριν λίγες ημέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως ξέρετε πολύ καλά, συμβαίνει παντού στην Ευρώπη και θα αναφερθούμε σήμερα σε αυτήν την ημέρα. Οι μεταγραφικές κινήσεις τελευταία ημέρα στο Transfer Deadline, όπως το λένε οι Άγγλοι, και από εκεί έχουμε πάρει έτσι και το τίτλο και εμείς. Σίγουρα μπορεί να προκύψουν διάφορες έτσι εκπλήξεις, και ποτέ, άμα δεν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος ότι το roster μιας ομάδας έχει κλείσει. Και αυτό συμβαίνει και την 31η Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, 31 Αυγούστου έχουμε, και την 31η του Ιανουάριου. Έτσι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει αυτές τις δύο προσθήκες. Πιθανολογώ ότι το κομμάτι, το τυπικό παύλα διαδικαστικό, το έχει ολοκληρώσει. Νομίζω μέχρι τις 12 είναι η διαδικασία αυτή. Και αύριο με τον δικό του τρόπο, με αυτά τα πολύ ωραία βίντεο που ετοιμάζει για τους καινούργιους του παίχτες, θα τους παρουσιάσει κιόλας στον κόσμο. Βίντεο που πολλές φορές έτσι έχουν το χαρακτήρα σαν ταινίες μικρού μήκους να μοιάζουν. Οπότε έχουμε να μιλήσουμε και με την Ελένη Μπούντου για όλα αυτά τα μεταγραφικά, και με τον Νίκο λίγο πιο μετά για τα του Άρη. Θα δούμε σήμερα, θα κάνουμε λίγο μια σούμα των πιο σημαντικών μεταγραφικών κινήσεων της τελευταίας στιγμής προς το τέλος. Έτσι έχουμε να αναφερθούμε και έχουμε για μπάσκετ. Σήμερα που λέω Παπαδόπουλος είναι η ευκαιρία μου. Θα τα προλάβουμε όμως όλα. Σφιχτά είμαστε. Και με Ευρωλίγα που είναι σε εξέλιξη αγωνιστική σήμερα, με τον Ολυμπιακό να παίζει αυτή την ώρα με την Μπαρτσελόνα στο τέλος τρίτης περίοδου. Σκορ είναι 40-55. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από το ξεκίνημα κυνηγάει, βρέθηκε πίσω στο σκορ μέχρι και με 6-27, παρακαλώ. Ροκάνησε, έφτασε κοντά. Πάλι η Μπαρτσελόνα ξέφυγε και με ένα τρίπλο του Στρέλνιακ, τώρα δύσκολο στο τέλος τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι 43-55. Σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό αυτό. Γενικά και η Ευρωλίγκα σιγά-σιγά φτάνει σε αποφασιστική χρονική περίοδο. Και όταν λέω αποφασιστική, η αγωνιστική που τρέχει είναι η 21η, αν δεν κάνω λάθος. Αρχίζουν πια να κρίνονται θέσεις και στην Ευρωλίγκα. Και φυσικά οι δύο ελληνικές ομάδες, η μία διεκδικεί θέση στην τετράδα, ο Ολυμπιακός, η άλλη, ο Παναθηναϊκός, διεκδικεί θέση στην οκτάδα. Κάθε μία με τις δικές της πιθανότητες, κάθε μία με τις δικές της έτσι, με τις δικές της, ας πούμε, με τα δικά της χαρακτηριστικά για να διεκδικήσει το ό,τι μπορεί. Υπάρχουν φυσικά παιχνίδια και στο στοίχημα σήμερα, φυσικά θα αναφερθούμε, γιατί υπάρχει και ένα
Λάτσιο Ίντερ. Υπάρχει και ένα Χιρόνα Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο ξεκινάει σε λίγους, 10.30 είναι αυτό. Χθες η Μπαρτσελόνα έκανε μια πολύ μπαρτσελονίστικη εμφάνιση στο 6-1 επί της Σεβίλης. Γιάννη Ζάτση είχε χάσει με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Σεβίλη. Και μετά ξέρεις, ήταν από εκείνες τις εμφανίσεις της Μπαρτσελόνα που πραγματικά έχει κατηφόρα το γήπεδο. Δηλαδή τα 6 γκολ ήρθαν και με πίεση μέχρι το τέλος. Κινδύνευσε και ότι είχε μειώσει η Σεβίλη σε 4-1. Ήταν καταπληκτικό παιχνίδι. Από αυτά που η Μπαρτσελόνα κάνει τουλάχιστον ένα μέσα στη χρονιά. Αν το πετύχεις να το βλέπεις, είσαι τυχερός. Εγώ, ας πούμε, που μπορεί να έχω δει την Μπαρτσελόνα φέτος 2,5 φορές, η μισή και κάτι παραπάνω. Ήταν στη χθεσινή ημέρα που ήταν πραγματικά εκπληκτική η Μπαρσελόνα που πέρασε. Και η Ρεάλ είχε ένα παιχνίδι σήμερα με τη Χιρόνα. Είναι ρεβάνς 4-2 και εκεί σου μπορεί να έχουν πολλά γκολ. Το Ίντερ Λάτσιο είναι παιχνίδι για τη Σέριε Α. Ολοκληρώθηκε σήμερα με τα δύο παιχνίδια η εξαναβολή 15η αγωνιστική. Θα δώσουμε λίγο πιο μετά. Ή μάλλον όχι, δεν θα δώσουμε πιο μετά. Τώρα θα την κάνουμε τη σούμα. Η 15η αγωνιστική. Η εξαναβολής με το 1-1 του Όφη με τον Ατρόμητο σήμερα και το Σκόντα Ξάνθη Άρης, Ξάνθη μάλλον Άρης με τη νίκη του Άρη. Νωρίτερα στις 5 και 4 το παιχνίδι που έγινε στο Γεντή Κουλέ, ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον γκολ του Κουλούρη. Γκολ νούμερο 19 στη σεζόν για τον Ευθύμη Κουλούρη, νούμερο 13 στο πρωτάθλημα για τον επιθετικό ο οποίος ανήκει στον ΠΑΟ και πραγματικά κάνει μια τρομερή σεζόν. Σήμερα το γκολ ήταν από μια προβολή, ένα κόρνερ, μια κεφαλιά από το δοκάρι και προβολή στο δεύτερο. Ισοφάρισε ο Όφη με τον Αέρα στο 37. Όφη έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τέλος για να πάρει την νίκη. Και είπαμε τι έγινε στο Ξάνθη Άρης με τη νίκη του Άρη με ένα πολύ ωραίο γκολ και εκεί από τον Ματέο Γκαρσία, ο οποίος επέστρεψε στα γκολ. Ο Άρης, ο οποίος άφησε πίσω του πλέον τη Ξάνθη και πλησιάζει τον Παναθηναϊκό. Η λογική λέει, ή μάλλον όχι η λογική λέει, αν ο Παναθηναϊκός σταματήσει την πρώτη πεντάδα, αν είναι πέμπτος για παράδειγμα, όπως είναι τώρα, το εισιτήριο το παίρνει ο έκτος. Ο Παναθηναϊκός θα έχει στόχο την πεντάδα, ώστε να σβήσει μέσα εισαγωγικά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και του χρόνου να είναι σε φάση πάλι δική μεταξύ την πεντάδα και να βγει στην Ευρώπη πια κανονικά, γιατί έχει την τιμωρία μετά τη μία διοδότησή του. Οπότε λοιπόν και η έκτη θέση ουσιαστικά φέτος σου δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εντάξει, τον Άρη δεν είναι μόνο το τι είναι στην έκτη θέση τώρα, ήταν γενικά όλα αυτά που προηγήθηκαν μέσα στην εβδομάδα και είχαν κάνει το κλίμα λίγο βαρύ. Εγώ νομίζω ότι, όπως λέγαμε εδώ με τον Νίκο την Τρίτη, ότι η εικόνα του Άρη στη Λιβαδιά ήταν η χειρότερη επί Παντελίδη. Νομίζω σημερινή ήταν η καλύτερη επί Παντελίδη. Θα μας τα πει καλύτερα και ο Νίκος λίγο πιο μετά, που και παρακολούθησε το παιχνίδι και το μετέφερε μέσα από το Λίμπερο 107,4. Αλλά εγώ να πω ότι το μάτς με Λεβαδιακό δεν το είχα δει. Το σημερινό, επειδή το παρακολουθούσα, πραγματικό Άρης ήταν πολύ καλύτερο και νομίζω το 0-1 τον αδικεί τον Άρη με βάση την εικόνα του, τις ευκαιρίες του, το πόσες φορές χρειάστηκε να επέμβει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος νομίζω είναι πολύ καλός θεματοφύλακας, από τους καλύτερους του πρωταθλήματος. Σήμερα το απέδειξε για ακόμα μια φορά. Μετά λοιπόν και το τέλος της εξαναβολής 15ης αγωνιστικής. Δεν έγινε τίποτα, όχι καλά. Ο ΠΑΟΚ παραμένει πρώτος. 50 η βαθμή του. 52 εντός γηπέδου, 50 εκτός, γιατί υπάρχει το -2 από πέρσι. Ο Ολυμπιακός παραμένει στο -8 με τους 42. Η ΑΕΚ στους 36. 39 εντός γηπέδου, γιατί έχει το -3 από την τιμωρία της. Ο Ατρόμητος στους 30. Ο Ατρόμητος, ο οποίος είχε πολύ ζώρικο πρόγραμμα έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση με τη 15η αγωνιστική, γιατί έπαιξε ουσιαστικά 3 σειρά εκτός έδρας παιχνίδια. Στη Ξάνθη και στη Λαμία έχασε με 2 πέναλτι Ουρακοτάγκους. Σήμερα έμεινε στην ισοπαλία στην Κρήτη με τον Όφη. Έχει 30 βαθμούς, είναι τέταρτος. Ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος με 27. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θες και αυτός, έβγαλε αντίδραση στην έδρα του Πανετολικού και πήρε μια σημαντική νίκη. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει παιχνίδια ανά 3 ημέρες, όπως ήταν αυτή η εβδομάδα, πολύ γρήγορα αφήνεις πίσω το προηγούμενο αποτέλεσμα και πας στο επόμενο. Το έκανε και ο Παναθηναϊκός, προερχόταν μια ισοπαλία με τη Λάρισα που δεν την περίμενε, να το πω έτσι, που ήταν κάπως σοκ.
Έτσι έκανε και ο Άρης με την νίκη του στην Ξάνθη σήμερα, μετά την πολύ κακή εμφάνιση και την ήττα από τη Λιβαδιά. Ο Άρης είναι στους 26. Άφησε πίσω του λοιπόν την Ξάνθη, η οποία είναι στους 24. Ο Πανετολικός με δίνοντο Παναθηναϊκό απομακρύνθηκε 4 βαθμούς από την πεντάδα. Οπότε και η νίκη του Άρη επί της Ξάνθης δεν είναι μόνο 3 βαθμοί που παίρνει, είναι και 3 βαθμοί που αφαιρεί από τον αντίπαλό του. Και η νίκη του Παναθηναϊκού του Πανετολικού έχει έτσι ανάλογη. Ανάλογη χρήση. Ο Πανιώνιος στους 22 στην ένατη θέση. Η Λαμία στους 20. Η Λαμία, η οποία έχει ανέβει και σιγά σιγά απομακρύνεται από την επικίνδυνη ζώνη. Η Λάρισα επίσης στους 20 στην 11η θέση. Ο Αστέρας Τρίπολης στους 18 και στην 12η. Ο Αστέρας, ο οποίος είχε ξεκινήσει παίζοντας πολύ καλά με τον Παντελίδη. Δεν το καθόταν κανένα αποτέλεσμα. Μα κανένα. Παίζοντας λιγότερο καλά με τον Παράσχο, έκανε 4-5 σημαντικές νίκες και τώρα πάλι κάνει συνεχόμενες ήττες. Και ουσιαστικά είναι μπλεγμένος στις χαμηλές θέσεις και στη μάχη για την παραμονή. Ο Πας Γιάννενα είναι στην 13η θέση με 17. Ο Όφης 16 με βαθμό που πήρε σήμερα. Ο Λεβαδιακός στους 12. Ο Απόλλωνος Σμύρνης στους 6. Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία στον πίνακα της Super League. Ας δώσουμε και ένα οριστικό από όλα τα αποτελέσματα του τριημέρου στη Super League. Ο Πανιώνιος νίκησε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης με ένα πολύ ωραίο γκολ του Ντουρμισάη. Η Λαμία είναι 6-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η ΑΕΚ, έστω και δύσκολα, με τον γκολ του Πόνση που νομίζω έφτασε τα 11, νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ χθες 2-1 τον Παζιάννα με τον νικητήριο γκολ του Σφιντέρσκι και όχι Σβιντέρσκι όπως λέγεται. Η γλώσσα μας τον κάνει έτσι, αλλά Σφιντέρσκι λέγεται ο άνθρωπος. Νίκησε τον Παζιάννα λοιπόν με 2-1. Ο Παναθηναϊκός 0-1 χθες με τον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός περίπατο με τη Λάρισα 4-0 με πολύ ωραίες γραπτές δηλώσεις από τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος το μόνο που δεν είπε για τον προπονητή του ήταν, ξέρω και εγώ τι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. 1-1 όφη σήμερα με τον Ατρόμητο και Σκόντα Ξάνθη Άρης 0-1. Τώρα, η επόμενη αγωνιστική έχει το παιχνίδι της Λαμίας με τον Πανετολικό το Σάββατο στις 7. Την ίδια μέρα στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο, ο Ολυμπιακός ο οποίος δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, το βλέπω ότι έπαιζε παντού. Δεν το είδα κάπου να ανακοινώνεται, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά τυπικό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πήρε τον Μασούρα από τον Πανιώνιο, έκανε τη μεταγραφή, τον είχε τον Μασούρα κάποιες μέρες να προπονείται με την ομάδα και τώρα έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει τον Μασούρα στον Πανιώνιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Πολύ ωραία και ελληνικά αυτά. Την Κυριακή στις 3 η ώρα το Όφι Ξάνθη, στις 4 το Απόλλωνος Σμύρνης Αστέρας Τρίπολης, στις 5 και 4 η Λάρισα με τον Ατρόμητο, την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης υποδέχεται την Κυριακή στις 7 τον Πας Γιάννενα και στις 7.30 κλείνει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ντέρμπι το οποίο σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα έχει απώλεια εκεί. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μέχρι τώρα σε 18 παιχνίδια έχει 17 νίκες και εκείνη την ισοπαλία στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Γενικά από εδώ και πέρα θα πούμε και λίγο μετά και με την Ελένη Μπούντου. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν Φεβρουάριο πολύ πολύ απαιτητικό και σίγουρα έχει μπροστά του δύο παιχνίδια τα οποία μπορούν, αν πάρει τα αποτελέσματα που θέλει, ακόμα και να τελειώσουν ουσιαστικά το θέμα του πρωταθλήματος. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ πάει στην 20η αγωνιστική έχοντας κερδίσει στο ΆΚΑ την ΑΕΚ και έχοντας κερδίσει και στον Πανετολικό Ολυμπιακό και αφήνοντας τον δηλαδή 11 βαθμούς πίσω, πιθανότατα, στις επόμενες 10 αγωνιστικές πολύ δύσκολα πια να καταφέρει να το χάσει μέσα από τα χέρια του. Γι' αυτό λέτε αυτά τα δύο παιχνίδια ίσως και να του κάνουν να αγκαλιάσει τον τίτλο. Βέβαια, αν έρθουν αρνητικά αποτελέσματα, μπορούν να φουντώσουν ακόμα μεγαλύτερο τη μάχη, ακόμα περισσότερο μάλλον τη μάχη, με τον Ολυμπιακό φυσικά που είναι πίσω με 8 βαθμούς. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να δούμε αν υπάρχει γκολ στα σημαντικά παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στο μπάσκετ, να δώσουμε ενημέρωση. Ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολα πια θα επιστρέψει. Η Μπαρτσελόνα πήγε 18. 45-63, 5 και 45 πριν το τέλος. Και είναι σημαντική η ήττα αυτή για τον Ολυμπιακό. Και όχι μόνο η ήττα. Ο Ολυμπιακός, θυμάμαι καλά, έχει κερδίσει με 9 στη Βαρκελόνη. Η Μπαρτσελόνα μία νίκη κάτω του. Και αν τον κερδίσει και του πάρει και τη διαφορά, του παίρνει και την ισοβαθμία. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα λήξει εκεί το παιχνίδι. Έλεγα. Για να δούμε λίγο το στοίχημα εδώ τι γίνεται, αν μπήκε κάποιο γκολ. Όχι, 0-0 παραμένει το Ίντερ Λάτσιο στο 27. Σέντρα έχουμε και στο Χιρόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ευρωλίγκα νωρίτερα η Χίμκι με ένα ξέσπασμα στο τέλος νίκησε με 74-64 της Αλγκύρης. Είπαμε το Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα 46-63
5,5 λεπτά πριν το τέλος με τον Ολυμπιακό, γενικότερα από το ξεκίνημα, να είναι κακός και να κυνηγάει διαρκώς την Μπαρτσελόνα και με μεγάλες διαφορές. 29-34 στο ημίχρονο, χαμηλό σκορ στο Μόναχο, τον Μπάγερ Μονάχου, Φενέρμπαχτσε. Στο ημίχρονο επίσης πιο ψηλό σκορ, μπροστά η Μπασκόνια με 54-41 της Μακάμπι Τελαβίβ του Γιάννη Σφερόπουλου. Λοιπόν, στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στη στοίχημαν καθημερινά έχετε μια μεγάλη γκάμα, τη μεγαλύτερη μάλλον γκάμα στοιχηματικών επιλογών που κυκλοφορούν στην αγορά. Στη στοίχημαν.gr έχετε τις καλύτερες αποδόσεις, έχετε το καζίνο του στοίχημαν πλέον, που επίσης και αυτό έχει μια πλειάδα επιλογών για παιχνίδια από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας, όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε να ανοίξουμε το βιβλίο του ΠΑΟΚ, να δούμε όσα έχει να μας μεταφέρει η Ελένη Μπούντο από το ρεπορτάζ και τις αφήξεις τις σημερινές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη τόση ώρα με την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Σέρτζιο Ολιβέιρα, η οποία είναι πολύ εναλλακτική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν εκείνη με το Μίσιτς μας έκανε εντύπωση, αυτή τώρα είναι σε συνεργασία με τον Ταγκάουτ, ένα βίντεο και καλά σαν ρεπορτάζ από, έτσι, τι να πω, σαν ρεπορτάζ από ένα μεγάλο, έτσι, δημοσιογραφικό κανάλι στην Αγγλία και τέτοια φάση. Πάμε να πάρουμε την Ελένη Τιμπούντου να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και, έτσι, με διαφορετικό τρόπο, αλλά η ουσία είναι μία, ότι ανακοινώθηκε. Να δούμε αν και η Ελένη φυσικά θα είναι διαθέσιμη τώρα, γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Και μένει να ανακοινωθεί και ο Σβέριρ Ίγκι Ίγκασον, ο οποίος είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη από νωρίς, και αναμένεται να ολοκληρωθεί, έτσι, και αυτή η μετακίνηση. Ελένη Μπούντου. Χαίρετε. Τι ωραία μέρα είναι αυτή σήμερα. Είναι εκπληκτική ημέρα, υπέροχη ημέρα. Είναι αυτή και αντίστοιχα τον Αύγουστο, έτσι, η τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου. Πάντα περιμένουμε, έτσι, να είναι γεμάτη. Πάντα είναι γεμάτη, η αλήθεια είναι. Ναι, παράπονο δεν έχουμε, αυτό είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ είναι πιστός στις παραδόσεις του και τέτοιες μέρες νομίζω ότι μας τρέχει, αλλά εντάξει, είναι το ωραίο, το καλό το τρέξιμο, σε αεροδρόμιο, στο γήπεδο της Τούμπας, στη Μακεδονία Παλάς, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση, γιατί μπαίνουμε με πέντε. Είναι ανακοίνωση αυτό, έτσι. Είναι. Είναι ανακοίνωση. Λοιπόν, η ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Σέρτζιο Ολιβέιρα από την Πόρτο για τους επόμενους 6 μήνες με οψιόν αγοράς. Ο Πορτογάλος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 26. Από κάτω βεβαίως υπάρχει το βιογραφικό του Σέρτζιο Μιγκέλ Ρέλβας ντε Ολιβέιρα, γεννηθής στις 2 Ιουνίου του 1992, και με τον Σταύρος Κόλκας τώρα θα έψαχνε ήδη το ζώδιό του για να δει αν τα χαρακτηριστικά του. Πόσο είπες? 2 Ιουνίου. Ιουνίου, τι είναι? Καρκινός. Δίδυμος, όχι. Καρκινός. Δίδυμος. Είναι δίδυμος, λοιπόν. Εδώ με ενημερώνει ο Μάριος, είναι δίδυμος. Και εγώ για δίδυμος ήμουν. Δεν τα ξέρω τα χαρακτηριστικά, η αλήθεια είναι του κάθε. Δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις. Αύριο το μεσημέρι στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, νομίζω ότι θα τα αναλύσει όλα ο Σταύρος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα αρνητικά του κάθε ζωδίου βεβαίως. Λοιπόν, Πορτογάλος βεβαίως ο Ολιβέιρα, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έφτασε στις 3 το μεσημέρι από την Πορτογαλία, ήρθε μέσω Φραγκφούρτης, 3:30 περίπου για την ακρίβεια, υπήρχε μια καθυστέρηση, τον υποδέχτηκαν εκεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ήταν περισσότερο τυπικό το δικό του θέμα, γιατί είχε συμφωνήσει ο δικέφαλος και με τους ανθρώπους της Πόρτο αλλά και με τον ποδοσφαιριστή, είχε αποσπάσει το ναι και από τις δύο πλευρές, οπότε στην ουσία ερχόταν σήμερα στην τελευταία μέρα, έτσι λίγο πριν πέσει η αυλή της μεταγραφικής περίοδου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε ένα συμβόλαιο που προβλέπει δανεισμό βεβαίως, εξάμηνο δανεισμό, αλλά υπάρχει και μία οψιόν αγοράς που αν θέλεις μπορεί να φανεί χρήσιμη βεβαίως στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε αργότερα μέσα στη σεζόν και κυρίως το καλοκαίρι, γιατί εφόσον ο γάμος στεφθεί με επιτυχία και καλύπτονται και οι ανάγκες της Πόρτο αλλά και κυρίως και με τα γραφικά
τα θέλω του προπονητή της ομάδας, τότε δεν αποκλείω το ΠΑΟΚ να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αποκτήσει και να επενδύσει, αν θέλει, στον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που λέγαμε και χθες και προχθές ότι είναι ενεργός, με την έννοια ότι έχει ήδη καταγράψει 17 συμμετοχές, είναι άμεσα διαθέσιμος για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου, τώρα που ολοκληρώθηκε και τυπικά το θέμα της μεταγραφής στην Πορτογάλη, μπορούμε να το πούμε και να το αποκαλύψουμε. Ήξερε από το βράδυ της... τώρα έχασα τις μέρες, της Τετάρτης, δεν πέσαμε. Ναι, σωστά, σωστά. Ναι, ναι, της Τετάρτης με τον Πας Γιάννενα. Πολύ καλά την περίπτωση του Σέρτζιο Ολιβέιρα. Σαφώς και δεν μπορεί να είναι έτοιμος για το παιχνίδι, για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, θέλει να τον δει. Και βεβαίως έτσι σιγά σιγά να μπει στο κλίμα της ομάδας. Κοίτα, στη λογική του Λουτσέσκου, όπως τον ξέρουμε από πέρσι. Να σου πω κάτι. Γιατί κάποιος παίχτης έτοιμος για να μπει στην ομάδα θέλει τουλάχιστον ένα μήνα. Περίμενε, η λογική του Λουτσέσκου σε αυτήν τη μεταγραφική περίοδο, δεν ξέρω αν οι ανάγκες ήταν τέτοιες που τον ανάγκασαν, αν θέλεις κάπως να αλλάξει τη φιλοσοφία του και την οτροπία του, αλλά γενικά χρησιμοποίησε παίκτες που ενδεχομένως το καλοκαίρι ή σε άλλο διάστημα, σε άλλη περίοδο, να τους βλέπαμε πολύ πιο αργά. Και τον Σφιντέρσκι, ναι, και τον Μίσιτς. Κοίτα, σε αυτό νομίζω ξεστή. Το ρεκόρ ήταν με τον Μίσιτς, με τον Μπράτη. Με τον Μίσιτς και εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν ήταν να πεις ότι είχε κάποιον αγωνιστικό ρυθμό, αλλά εδώ βόλεψε και λίγο το σκηνικό με τον Κάνιας και το γεγονός ότι δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές στο κέντρο. Του Σφιντέρσκι είναι λίγο διαφορετικό, γιατί εγώ νομίζω ότι το παιδί αυτό είναι καλά σωματικά, απλά δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό και δεν έπαιζε με την ομάδα του, γιατί είχε αυτή την προετοιμασία, την περίοδο που κάνουν αυτοί το χειμώνα. Έτσι. Αλλά βλέπεις και το Σφιντέρσκι δεν τον βάζει κατευθείαν βασικό. Είχε και αυτός. Αλλά νομίζω και αυτός είναι έτοιμος. Αυτό ακριβώς. Είχε και αυτός αρκετά παιχνίδια. Αν θέλεις, εμένα η μόνη περίεργη έτσι, κίνηση, αν θέλεις, περίεργη εντός εισαγωγικών, ήταν αυτή του Μίσιτς. Γιατί δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό. Βέβαια, ο άνθρωπος έκανε κανονικά προπονήσεις με την ομάδα του. Απλά ήταν εκτός πλάνου από τον προπονητή του. Mm-hmm. Όλες οι υπόλοιπες κινήσεις νομίζω ότι έγιναν βάσει του πλάνου που έχει στο μυαλό του ο δικέφαλος. Δηλαδή, φέτος, αυτή τη μεταγραφική περίοδο, κινήθηκε με γνώμονα να αποκτήσει ποδοσφαιριστές που έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, που μπορούν να βρεθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αύριο στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και άμεσα, πολύ γρήγορα, με το καλησπέρα, με το καλημέρα, να μπουν και να βοηθήσουν, γενικώς να δώσουν λύσεις στον Ράσβαν Λουτσέσκου και σιγά σιγά να τους κουμπώνει στο ήδη υπάρχον ρόστερ. Και φυσικά κινήσεις που, όπως το έχουμε πει πολλάκις, γίνονται με γνώμονα το αύριο, έτσι. Σίγουρα ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις και κυρίως ηλικιακά οι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν δείχνουν ότι ο ΠΟΚ χτίζει κάτι με φόντο το αύριο, με φόντο την επόμενη μέρα του συλλόγου, για ένα νέο αέρα, όπως τα λέγαμε, έτσι πάνω από το γήπεδο της Τούμπας. Ελένη, περιμένουμε κάτι ανάλογο μέσα στο βράδυ και για τον Ίγκασον? Μην κοιμηθείτε νωρίς, να πω. Λοιπόν, για Ίγκασον δεν το έχουμε στο πρόγραμμα προς το παρόν, αλλά η διαδικασία βρίσκεται στα διαδικαστικά. Σε ρωτάω γιατί το Ίγκασον είναι μεταγραφή, έτσι. Δεν είναι, πολύ ωραία. Δεν είναι δανεισμός που ήταν αυτό ακριβώς. Τα πάντα συμφωνημένα, και υποθέτω. Αυτό ακριβώς. Και οι δύο υποθέσεις, κυρίως του Ολιβέιρα, είναι υποθέσεις που έτρεξαν, αν θέλεις, τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Σαφώς του Ολιβέιρα ήταν πιο εύκολη, με την έννοια ότι μιλάμε για δανεισμό. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Πόρτο, στον ΠΑΟΚ και στον ποδοσφαιριστή, είναι θέμα τυπικό διαδικαστικό να πέσουν υπογραφές και ο ποδοσφαιριστής να ανακοινωθεί μετά το πέρας των ιατρικών εξετάσεων. Του Ίγκανσον είναι πιο περίπλοκο, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ στόχευσε και έφερε στην Θεσσαλονίκη ένα βασικό γρανάζι της ομάδας του Ροστόφ, ένας παίκτης που με μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Όλα δείχνουν ότι το deal, τουλάχιστον αυτό το οποίο βγαίνει για την ώρα ανάμεσα στη Ροστόφ και στον ΠΑΟΚ, αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, με την ομάδα της Ρωσίας να διατηρεί και ένα ποσοστό μεταπόλησης ύψους 25%, νομίζω είναι αρκετά μεγάλο και δείχνει την πίστη των Ρώσων, την πίστη της Ροστόφ στο πρόσωπο αλλά και στην εξέλιξη του Ίγκανσον. Νομίζω είναι λίγο, πώς το λένε, να ματσάρεις, δηλαδή αντί να δώσεις 6 εκατομμύρια ευρώ, ένα παράδειγμα, να δώσεις ένα λίγο πιο μεγάλο
ποσοστό μεταπόλησης για να δώσεις τώρα λιγότερα, αλλά οκ, εντάξει, θα φανεί. Θα φανεί. Ναι. Ναι. Είναι και αυτός ηλικιακά κουμπώνει απόλυτα στο πλάνο. Μιλάμε για 25χρονο, διεθνή Ισλανδό, κεντρικό αμυντικό. Βεβαίως με γεμάτες συμμετοχές, γεμάτα 90 λεπτά, ούτε καν αλλαγή ο συγκεκριμένος ο Ίγκανσον στην ομάδα της Ροστόφ. Έφτασε σήμερα στις 6 παρα 5 από Αθήνα. Βεβαίως βρισκόταν στο Ντουμπάι με την ομάδα της Ρωσίας για προετοιμασία. Με ανταπόκριση από την Αθήνα έφτασε στην συμπρωτεύουσα. Έφτασε και πιο αργά ο συγκεκριμένος, γι' αυτό και όλες είναι ακόμη στα διαδικαστικά το ζήτημα. Το θέμα είναι να προλάβουν, και βεβαίως θα το προλάβουν, φαντάζομαι ότι έχουν μεριμνήσει γι' αυτό, το deadline της μεταγραφικής περίοδου. Τώρα αν θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα δεν το γνωρίζω, αλλά στον ΠΑΟΚ όλα να τα περιμένει. Να σου πω λίγο κάτι για τον Ίγκανσον. Ναι. Από παλιά, από μικρός, ρε παιδί μου, εποχές Ρενέ Χένριξεν στον Παναθηναϊκό, όποτε άκουγα Σεν, Σον, Δανό, Σουηδό, ξέρω εγώ, από εκεί αμυντικό, πάντα είχα μια θετική προδιάθεση. Να σου πω κάτι. Το ίδιο έχω και γι' αυτό. Ναι, για αμυντικό, για αμυντικό. Όχι για άλλη θέση, δηλαδή. Όχι, για αμυντικό. Τώρα επιθετικό, νομίζω ότι δεν σου πολύ πάει το μυαλό, γιατί δεν σε ζεσταίνει περισσότερο. Για αμυντικό. Ενώ για αμυντικό, νομίζω ότι το κάνει ήδη εικόνα στο μυαλό σου ότι μιλάμε. Ο Ίγκανσον είναι ένα 88. Όντως, είναι ένα βράχο. Είναι ένα πραγματικό βράχο. Δεν είναι όμως από ό,τι είδα, Ελένη, ένα παίχτη που. Ρε παιδί, όχι φόβητρο, ξέρει που θα κλωτσίσει, θα πάει πολύ να τα σε φάσει. Είναι πολύ μοντέρνο. Αμυντικός και είναι και αρκετά γρήγορος. Αυτό εκεί ήθελα ακριβώς. Το εντυπωσιακό στον Ίγκανσον, αν παρατηρήσει κανείς τη σεζόν του, είναι ότι είναι ένας παίκτης καθαρός εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι αυτό που είπες εσύ, ότι δεν θα πάει επικίνδυνα πάνω στην μπάλα ή στον αντίπαλο. Προσέχει πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ με το μυαλό του. Ξέρει να τοποθετεί το σώμα του, αυτό το 1,88, και γι' αυτό κιόλας έχει πάρα πολύ λίγες κίτρινες κάρτες. Για μια θέση που νομίζω ότι ενδείκνεται έτσι για κίτρινες κάρτες, για σκληρά μαρκαρίσματα και πάει λέγοντας. Είναι ένας από αυτούς τους σύγχρονους, αν θέλεις τους μοντέρνους κεντρικούς αμυντικούς, τους στόπερ, που θέλουν έτσι να καθαρίζουν την περιοχή, να διώχνουν την μπάλα, να κλωτσούν την μπάλα μακριά από το πεδίο τους, χωρίς όμως να πέφτουν σε λάθη και σίγουρα σε παρατηρήσεις από το διαιτητή. Βέβαια σε αυτό. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι. Και ο Κρέσπο διανύει μια τέτοια σεζόν. Ναι, συμφωνούμε. Είναι από τους κεντρικούς αμυντικούς που νομίζω σε σύγκριση με όλους τους κεντρικούς αμυντικούς που αγωνίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που έχει τις λιγότερες, μπορεί και καμία, αν δεν κάνω λάθος, κίτρινη κάρτα. Όσον αφορά τον Ίγκανσον, αυτά τα στοιχεία τα οποία λέμε δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι θα κουμπώσει σούπερ στον ΠΑΟ και θα κάνει τη σούπερ καριέρα. Έτσι. Μιλάμε με βάση κάποια στοιχεία που έχει μέχρι τώρα. Έτσι. Όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με προσαρμογή και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις. Εδώ μιλάμε για πράγματα που έχουμε δει μέχρι τώρα και μιλάμε μια θεωρία. Από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που καταλαβαίνουμε για τον Ισλανδό και όλα αυτά. Έτσι. Δεν είναι ότι υπέγραψε και την επιτυχία. Να σου πω κάτι. Εγώ μπορώ να σου πω περιπτώσεις και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είχαν όλα τα φόντα. Για να μιλήσεις και να τοποθετηθείς από την αρχή και να κάνεις λόγο για μια έτσι πετυχημένη μεταγραφική κίνηση, οι οποίοι όμως δεν απέδωσαν, γιατί πολύ απλά δεν κούμπωσαν ποτέ. Είναι θέμα και είναι και το περιβάλλον και οι συνθήκες. Άλλες φορές ο ποδοσφαιριστής κουμπώνει απόλυτα και γίνεται κομμάτι της ομάδας, όπως ήταν ο Παμπλό Γκαρσία, ας πούμε. Έτσι, εντελώς διαφορετική κουλτούρα, εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρική παιδεία, αλλά έχει έρθει ο άνθρωπος και έχει ριζώσει εδώ και 10 χρόνια. Και άλλοι όπως ήταν ο Όλσεν, όπως ήταν ο Μπερμπάτοφ, που έπεσαν έτσι σε διάφορες ιδιόμορφες συνθήκες και δεν μπορούσαν ποτέ να κουμπώσουν και αν θέλεις να αποδώσουν βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων τους. Ναι. Οπότε στο χειροκρότημα. Okay. Περιμένουμε και το τυπικό με τον Ίγκανσον σήμερα. Δεν ξέρω αν το τυπικό περιλαμβάνει και ανακοίνωση σήμερα εντός της ημερομηνίας της πάνω και της... Ο ΠΑΟΚ ένα late night show το έκανε με τον Ολιβέιρα. Το άλλο δηλαδή τι μπορεί να είναι, πόσο late night show να πάει δηλαδή, Ελένη. Δεν ξέρω τι άλλο, midnight. Ναι. Okay. Midnight Express μπορεί να είναι εκείνο. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι απευθύνθηκαν από ό,τι είδα στο βίντεο με τον Ολιβέιρα, στο dugout, έτσι,
με το οποίο συνεργάζονται στην Αγγλία, μεταδίδοντας ως breaking news την συγκεκριμένη είδηση, έτσι, της μεταγραφής του Ολιβέιρα. Αξίζει να σταθούμε και σε αυτό το βίντεο, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτοί οι άνθρωποι που ετοιμάζουν και την παρουσίαση, αλλά και τα βίντεο που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές, δουλεύουν έτσι σε χρόνους δύσκολους και απαιτητικούς. Ναι, θα μου πεις, οι μέρες είναι τέτοιες που είναι απαιτητικές για όλους μας. Σωστά, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε λοιπόν περιμένουμε για το τυπικό με τον Ίγκλασον. Ναι, να τελειώσουν, να ξεμπερδέψουν το διαδικαστικό κομμάτι, να φύγει πάνω από το κεφάλι τους, να κατατεθεί στην ΕΠΟ που έχει deadline μέχρι σήμερα στις 12 η ώρα, όταν και κλείνει η αυλαία, όταν και πέφτει η αυλαία της μεταγραφικής περίοδου, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και αύριο μέρα είναι για να έρθει και η ανακοίνωση, να έρθουν και οι πρώτες δηλώσεις και από τον Ολιβέιρα και από τον Ίγκλασον, ο οποίος Ίγκλασον συνοδευόταν από την σύντροφό του. Ελπίζω να μην κάνω λάθος και να ήταν κάποια αδερφή του. Έτσι, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνοδεύεσαι από τους πολύ δικούς σου ανθρώπους. Λοιπόν, και αν κρίνω από τις βαλίτσες, γιατί ξέρεις, αυτά τα προσέχουμε πάντα εμείς περισσότερο, ο Ολιβέιρα μόνο για δανεικό δεν ήρθε, Νίκο μου, αυτές τις βαλίτσες που κουβαλούσε. Και ήταν και μόνος του. Ναι. Δεν μπορείς να μπεις στο ΠΑΟ 24 και να δεις φωτογραφίες. Και πες μου εσύ ποιος ήρθε με τη μορφή δανεισμού και ποιος ήρθε ως μεταγραφή. Από τις δύο εικόνες, έτσι, από τις βαλίτσες που κουβαλάει ο καθένας. Τώρα σε έβαλα σε σκέψη. Ναι, με μπέρδεψε τώρα λίγο. Πριν κλείσουμε, Ελένη, στο αγωνιστικό ενώψη ΑΕΚ, γιατί υπάρχει ένα ντέρμπι μπροστά που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Υπάρχει κάτι καινούργιο, γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα τώρα, οπότε πρέπει θεωρώ να αφήνεις πίσω ό,τι έγινε χθες και να πηγαίνεις επόμενο. Δύσκολα θα δούμε στο ΑΚΑ τον Χωσέ Κάνια. Έτσι είναι στα πίτσα εδώ και αρκετές ημέρες και σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω των ενοχλήσεων που νιώθει στη Γάμπα. Καταλαβαίνεις ότι η Γάμπα είναι ένα περίεργο σημείο, αλλά υπήρχε και ένα ακόμη απρόπτο για τον Ράσβαν Λουτσέσκου, καθώς ο Κάρολ Σφιντέρσκι ένιωσε βαρύ τον τετρακέφαλό του λόγω της καταπώνησης και ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα αποφόρτισης για συντηρητικούς, για προληπτικούς, συγγνώμη, λόγους. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Ελένη, σε αποδεσμεύω. Ωραία. Ότι... Αν έχει κάτι έκτακτο, εδώ θα είμαστε. Νομίζω θα ξαναμιλήσουμε μέχρι τις 12. Μέχρι και τις 12. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Ωραία. Okay, okay. Εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ. Αυτά από την Ελένη Μπούντου. Με την ανακοίνωση του Ολιβέιρα. Θα δούμε αν θα υπάρξει ανακοίνωση και του Ίγκλασον. Έτσι που και εκεί είναι τυπικό το θέμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, φτάσαμε 11. Έχει βάλει γκολ η Ρεάλ στην έδρα της Χιρόνα στο 28-01 το σκορ εκεί και με το 4-2 του πρώτου αγώνα υπάρχει μια διαφοροποίηση. Τζόνι, τώρα βάλε λίγο ρε φίλε να βλέπουμε την Ίντερ. Πρέπει να είναι στο 2, στο 3 κάπως θα έχει κάνει λίγο μια εναλλαγή. Θα πάρουμε λίγο μετά τις 11, θα μιλήσουμε και με τον Νίκο. Ολυμπιακός και την Ίτα έχασε και τη διαφορά έχασε από την Μπαρτσελόνα. Έχασε με 55-76 νομίζω. Σε μία από τις χειρότερες φετινές του εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα. Μπάγερν Μονάχου, Φενέρ Μπαχτσέ 59-56. Προηγείται η Μπάγερν στα 7 λεπτά πριν το τέλος. Και Μπασκόνια πάει για μια εύκολη και άνετη νίκη με τη Μακάμπι Τελαβή του Σφερόπουλου. 75-53 προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Η Στοίχημαν καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις, καθημερινά με μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας, όπου και αν βρίσκεστε. Πλέον και με το Στοίχημαν Καζίνο, το οποίο έχει και αυτό πάρα πολλές επιλογές καθημερινά για παιχνίδι, είναι μαζί μας πάντα σε αυτό το 2ωρο μέχρι και τις 12. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα κάνω μια πρώτη προσπάθεια να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, ο οποίος θα πήγε εξαιρετικά σήμερα στη Ξάνθη και πήρε το διπλό για τον Άρη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραίο βράδυ. Ωραίο, θα το βγάλω στον αέρα τώρα, θα το κυνηγήσω τέτοια μέρα σήμερα που... Αλλά δεν φταίει και ο συνάδελφος, τι να κάνει. Δηλαδή που ήταν το παιχνίδι σήμερα Πέμπτη, δεν φταίει ο φίλος και συνάδελφος. Λοιπόν, γίνονται σιγά σιγά γνωστές και έτσι διάφορες λεπτομέρειες όσον αφορά τις κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, τελευταία μέρα των μεταγραφών. Εδώ μαζί με την Ελένη Μπούντου μίλησαμε για την ανακοίνωση του Σέρτζιο Ολιβέιρα. Η λογική λέει ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται και η ανακοίνωση από την, και για τον Ίγκλασον, καθώς οι δύο πλευρές
οι τρεις πλευρές μάλλον, γιατί είναι και η Ροστόφ, έχουν συμφωνήσει. Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρο δείγμα του τι σημαίνει αυτή η κίνηση του Πάγκου με τον Ολιβέιρα είναι το γεγονός ότι φαίνεται ότι η ρήτρα που έχει μπει το καλοκαίρι για την αγορά του είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Ποσό βέβαια το οποίο είναι αρκετά υψηλό. Τον έχουμε τον Νίκο, έτσι. Νίκο Παπαδόπουλε. Συνάδελφε. Τι ωραία ρε φίλε, δεν κερδίζεις, είδες. Ούτε μούτρα κατεβασμένα, ούτε τίποτα, ούτε πώς θα γυρίσω. Έτσι δεν είναι. Α, εγώ είχα προετοιμαστεί. Εντάξει. Τι είχε, δηλαδή, συγγνώμη, τι περίμενε να έρθει διπλό το παιχνίδι σήμερα. Τι, όχι. Α, τότε τι μου λες, είχα προετοιμαστεί. Α, είχε προετοιμαστεί για τα χειρότερα. Για τα χειρότερα, εντάξει, ναι. Ψυχολογικά δεν δηλαδή, ήμουν έτοιμος. Preparing for the best, expecting the worst, το λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Μάλιστα, κάπως έτσι ήταν, γιατί εντάξει, μετά από αυτό που είδαμε στη Λιβαδιά, εγώ το έλεγα και χθες, ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για τον Άρη. Ευτυχώς όμως κέρδισε και το έκανε κιόλας συνδυάζοντας αυτή τη νίκη και με μια, δεν θα πω, δεν χρησιμοποιήσω την έκφραση καλή εμφάνιση, ο Άρης έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο. Φίλε, μετά εδώ παιδί το παιχνίδι το έβλεπα. Ναι, νομίζω ναι. Το 0-1 είναι άδικο σκορ για τον Άρη. Λέω εγώ. Ναι, θα μπορούσε να βάλει ένα ακόμα γκολ σίγουρα, ναι. Γιατί είχε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο τρεις καλές στιγμές για να σκοράρει. Μεσούτε εκτός περιοχής βέβαια, αλλά πολύ καλές στιγμές. Αλλά είτε έβρεσκε στο Ζίβκοβιτς που έκανε λίγο βέβαια. Εκείνο που έχει βέβαια. Βγάλει ο Ζίβκοβιτς που κόντραρε πάνω στο γόνατο του. Του Μαρτίνες στο Σούτλε. Δεν βγαίνει εκείνο ρεσί. Εκείνο δεν βγαίνει, όντως δεν έκανε. Δηλαδή εκπληκτική επέμβαση ο Σέρβος στον οδοφυλακά της Ξάνθης. Ένα ακόμα σουτ που είχε ο Μαρτίνες που βρήκε στο δοκάρι και πήρε φοβερά φάλτσα σε εκείνη τη φάση και μια φάση με τον Ματέο στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά ήταν για τον Άρη που είχε μια φάση καλή στο πρώτο μέρος με τον Ματέο, την έκανε γκολ. Όπως λες και εσύ, ναι, θα μπορούσε ο Άρης να πετύχει ακόμα ένα τέρμα, αλλά σημασία είναι ότι πέτυχε ένα που χρειαζόταν για να πάρει την νίκη απέναντι σε μια Ξάνθη που ενώ την περίμενα πολύ καλύτερη, μου φάνηκε κάπως άγευστη να το πω. Δεν μου έδειξε κάτι, δεν απείλησε κιόλας το που έφτανε κάποια κλασική ευκαιρία. Καταλαβαίνω, Νίκο, η Ξάνθη εξαρτάται πολύ από αυτό το Γέντρισεκ, ο οποίος το τελευταίο καιρό είναι ναι. Μέσα, έξω, είναι τραυματίας, όχι μπορεί να φεύγει, όχι τελικά δεν έφυγε, δηλαδή είναι λίγο μια... Είχε ένα θέμα κατάσταση. Είναι η αλήθεια στα τελευταία μάτς, ο Ράσταβας τον κράτησε στον πάγκο, δεν τον ξεκίνησε, όταν... Έσφιξαν βέβαια τα πράγματα, τον πέταξε στο δεύτερο ημίχρονο μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν φάνηκε καθόλου. Δηλαδή είχε 2-3 επαφές με την μπάλα και τίποτα περισσότερο ο Σλοβάκος, που είναι πρώτο σκόρ της Ξάνθης, θυμίζω, με 7 τέρματα τη φετινή σεζόν, έτσι. Δεν είναι λίγα, αλλά ούτε αυτός βοήθησε στο δεύτερο ημίχρονο ώστε να αλλάξει κάτι όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού. Εντάξει, Ξάνθη, με εξαίρεση τη φάση που έκανε με τον Γκάστρο και πέρασε το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, με την κεφαλιά που πέρασε λίγο out το δεξιό δοκάρι του Κουέστα, και το pressing το φυσιολογικό που έκανε και πίεσε τον Άρη στα τελευταία λεπτά, δεν έδειξε κάτι άλλο ιδιαίτερο, είναι η αλήθεια. Και ο Άρης δίκαια κέρδισε. Εντάξει, επαναλαμβάνω, έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο τάχου πάρα πολύ καιρό και ήταν και ένα πολύ καλό timing για να έρθει αυτή η νίκη για τους κυτρινόμαυρους. Γιατί το σημερινό παιχνίδι εδώ πέρα στα πηγάδια που τα έχω απέναντί μου αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε έξω από το σάλε του κ. Πανόπουλου, πέτυχε μια νίκη σε κατάλληλο timing γιατί έπαιζε με μια ομάδα που έχει και αυτή ως στόχο την έξοδο στην Ευρώπη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και ο βασικός αντίπαλος του Άρη, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι δικαίωμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν. Ο χαμένος στο σημερινό μάτς θα έχανε πολύ έδαφος. Η Ξάνθη είναι αυτή που χάνει πλέον πολύ έδαφος. Έχει μείνει πίσω. Ο Άρης είναι μόνος έκτος στην βαθμολογία. Έχει από πάνω του στον πόντο τον Παναθηναϊκό. Έχει τον Ατρόμητο στους 4 βαθμούς μετά την κέλα του Ατρόμητου στην Κρήτη με τον Όφη. Και πλέον είναι αυτός που καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που τον ευνοεί και να παραμείνει εκεί πέρα και ενδεχομένως να προσπεράσει σε πρώτη φάση τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει δύσκολη έξοδο. Κοίταξε να σου πω κάτι, και τον Παναθηναϊκό, αν τον αφήσει εκεί πέρα και έκτος και πέμπτος να είναι και ο Άρης να είναι έκτος, μια χαρά είναι ουσιαστικά. Καλά, δεν είναι άσχημα. Απλά ο Άρης είναι αυτό που λέμε από τις γιορτές, ότι ο Άρης πρέπει να φροντίσει να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς μέχρι τα ντέρμπι. Πλέον έχει άλλα 3 παιχνίδια μέχρι τα μάτς με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Ολυμπιακό. Τον Μπαζιάννενα και τον Πανιώνιο στην έδρα του και εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Για μένα το μήνυμα που πρέπει να συγκεντρώσει η ομάδα είναι 7 βαθμούς αυτά τα μάτς για να πάει με ένα μαξιλαράκι, να το χαρακτηρίσω έτσι, σε αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Όπου, Ήταν Νίκο το σημερινό το καλύτερο παιχνίδι του Άρη με τον Παντελίδη. Πλησιάζει, ας πούμε, εκείνη την εικόνα με τον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι, που δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα όμως. Είναι διαφορετικά παιχνίδια.
και είναι και διαφορετική η εικόνα του Άρη. Σε εκείνο το μάτσο Άρης πρέσαρε φοβέρα για 60 λεπτά. Σήμερα κατάφερε με την Ξάνθη να διατηρήσει για σχεδόν 90 λεπτά μια σοβαρή εικόνα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, όπως έλεγα, ας πούμε, χθες, ότι έψαχνα τρόπο Άρης να πάρει αποτέλεσμα σήμερα στα πηγάδια, στην ώρα του παιχνιδιού έψαχνα τρόπο πώς να χάσει αυτό το μάτς. Ναι. Έτσι όπως εξελίχθηκε. Mm-hmm. Ένας Άρης ο οποίος στην άμυνα ήταν πολύ σοβαρός, δεν άφησε την Ξάνθη να τον απειλήσει, πίεζε σωστούς χρόνους, λειτουργήσε καλά και το δίδυμο Μπάσα Σιώπη στην μεσαία γραμμή. Ο Σιώπης που έχει κάνει νομίζω το καλύτερο του παιχνίδι με τον Άρη σήμερα. Ήταν παντού και δεν ήταν απλά το τρέξιμο το οποίο κάνει πάντα ο Σιώπης, ήταν τρέξιμο με ουσία. Έκλεφε μπάλες, βοηθούσε και επιθετικά. Η τετράδα στην άμυνα τα πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν πολύ θετικό το ντεμπούτο του Ροζ. Έτσι προφέρεται τελικά, γιατί το ρωτήσαμε το παλικάρι μετά το παιχνίδι, γιατί υπήρχε μια δικογνωμία. Λοιπόν, πολύ καλός ο Γάλλος, θετικό πρώτο ντεμπούτο, για τον 26χρονο στόπερ, δίπλα στον Δελιζήση. Νομίζω θα διατηρηθεί και όλος μας με τον Παζ Γιάννενα. Από τη στιγμή που ο Βέλεθ, ναι, είναι πιθανό να επιστρέψει στην αποστολή, αλλά δεν μου φαίνεται αυτή τη στιγμή εύκολο να βρεθεί και στην ενδεκάδα ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Και νομίζω ότι μετά από τη νίκη το πρώτο, αν βγάλουμε τη νίκη, την αφήσουμε στην άκρη, το μεγάλο κέρδος για τον Άρη είναι η επανεμφάνιση του Γκαρσία, ο οποίος άφησε στην άκρη ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεφορμαρίσματος το οποίο ναι, σήμερα και... Νίκο, το παιδί αυτό ήταν όπως το ξεκίνημα της σεζόν. Να μην πω και καλύτερος. Θύμισε τον Ματέο που βλέπαμε όλοι και χαμογελούσαμε στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δηλαδή και τον γκολ το οποίο πέτυχε και οι βοήθειες που έδινε. Εντάξει, αυτό το κάνει σταθερά βέβαια στο κομμάτι της άμυνας. Και ο τρόπος που συμπεριφερόταν στην επίθεση χωρίς πάρα πολλά λάθη, είναι αλήθεια, από τον 22χρονο μεσοδυτικό. Είναι ο Ματέο που θέλει ο Άρης, που θέλει ο Παντελίδης. Πεζότανε μάλιστα η παρουσία του στο αρχικό σχήμα. Είναι η αλήθεια. Ο Παντελίδης σκεφτόταν να τον αφήσει εκτός και να τον βάλει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Τελικά του έδωσε ακόμα μια ευκαιρία και ο Αργεντινός επιτέλους την εκμεταλλεύτηκε. Νομίζω ότι αυτός με το Σιώπη, τον Ροζ και ποιον άλλον να σου πω. Νομίζω αυτοί οι τρεις. Νομίζω ο Σιώπης ήταν που έκανε τη διαφορά. Ναι, ο Σιώπη. Αυτοί οι τρεις σίγουρα ξεχώρισαν στο σημερινό παιχνίδι. Για τον Άρη και ο Κόρκουτ που τον είδαμε για πρώτη φορά στη φυσική του θέση, νομίζω τα πήγε αρκετά καλά ο Ούγγρος. Mm-hmm. Από τη δικιά του εκτέλεση φάουλ ξεκίνησε και τον γκολ του Άρη. Εγώ κρατάω, σου λέω, ότι ο Άρης μου έδειξε ότι είναι ομάδα σήμερα. Δηλαδή μετά αυτό το χάλι το οποίο είδαμε στη Λιβαδιά, είδες μετά πολύ 24 ώρες την ομάδα να βγάζει αντίδραση, να βγάζουν και οι παίχτες εγωισμό. Εντάξει, και οι επιλογές του Παντελίδη οδήγησαν σε αυτή την εικόνα και σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά και οι παίχτες αντέδρασαν πρώτα για τους εαυτούς τους, γιατί ακούστηκαν πολλά μετά την ήττα στη Λιβαδιά και την εικόνα που παρουσίασαν, και το timing ήταν κατάλληλο σε ένα παιχνίδι Ευρώπης. Ξέρεις τι άλλο έλεγα και εγώ, Νίκο, πριν στο ξεκίνημα, και με την αφορμή την νίκη του Άρη και με την νίκη του Παναθηναϊκού. Όταν είναι τα παιχνίδια έτσι, δηλαδή... παιχνίδια ανά τρεις ημέρες, γιατί υπάρχουν κάποιες τέτοιες εβδομάδες μέσα στη σεζόν, ακόμα για αυτές που δεν παίζουν Ευρώπη τις ομάδες, δεν μπορείς να μείνεις πολύ στο προηγούμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όντως αυτό που λένε το ξεχνάμε και πάμε στο επόμενο, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, μπορεί πολλές φορές να κάνει και καλό. Γιατί σκέψου τώρα το παιχνίδι στη Λιβαδιά να είχε γίνει όπως έγινε την Κυριακή και μια εβδομάδα να είχες κουβέντα. Α, να φύγει, α, να μείνει, α, όχι. Δηλαδή. Κατάλαβες που το λέω. Να ανακυκλώνεται η κουβέντα για τη Λιβαδιά. Κατάλαβες. Νομίζω ότι μπαίνει και στο τρυπάκι και γύρω από την ομάδα και η ομάδα η ίδια που έχει άμεσα επόμενο παιχνίδι. Κοίτα, αυτή είναι η μία πλευρά και είναι σωστή πλευρά αυτή που αναφέρεις. Δηλαδή δεν το κρατάει πολύ στο μυαλό του ποδοσφαιριστής και επικεντρώνεται σε κάτι άλλο. Αλλά από την άλλη αυτό μπορεί να σου γυρίσει και μπούμεραγκ ορισμένες φορές. Δηλαδή σε κάποια άση, μετά από κάποια άσχημα αποτελέσματα, οι ομάδες χρειάζονται και χρόνο λίγο για να ερεμήσουν, να αναθεωρήσουν ίσως κάποια πράγματα. Η σημασία της σημερινής νίκης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Άρης μέσα σε λίγα 24 ώρα κλείθηκε να διαχειριστεί μια πολύ μεγάλη πίεση. Έτσι. Και οι παίχτες αλλά και ο προπονητής, γιατί ο Παντελίδης κατά ψέματα σήμερα παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Ναι. Γιατί αν δεν κέρδιζε, το πιο πιθανό ήταν να αποχωρήσει από την ομάδα. Ναι, του έδωσε ο Καρυπίδης μια δεύτερη ευκαιρία
αφού έφτασε πολύ κοντά στο σημείο να τον απομακρύνει από τον πάγκο του Άρη πριν δύο ημέρες, αλλά το έδωσε ακόμα μια ευκαιρία. Νομίζω αυτό το ξέρω και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Και πιστώνει θετικά αυτό και στον Παντελίδη που διαχειρίστηκε για πρώτη φορά την πίεση, ενώ στα δικά μας και δεν το είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα. Και διαχειρίστηκαν και οι παίχτες το πολύ βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί μετά από την ήττα στη Λιβαδιά. Δηλαδή ένα αρνητικό αποτέλεσμα σήμερα στην Ξάνθη μπορεί να εκτροχίαζε την κατάσταση για την ομάδα. Mm-hmm. Αλλά ευτυχώς ήρθε η νίκη, αλλά αυτό που έλεγα για πριν με τον Ζάχο είναι ότι για να έχει αντίκτυπο αυτό το οποίο πέτυχε ο Άρης σήμερα στην Ξάνθη, και δεν είναι λίγο πράγμα, μην κοιτάει ο κόσμος ότι έπαιζε με την Ξάνθη. Η Ξάνθη θα πηγαίνει περίφημα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Εντάξει, με λίγη έννοια παραπάνω από την Διετησία, και σήμερα είχαμε τον Τάση να μοιράζει κάρτες αβέρτα. 7 παίχτες του Άρη ήταν κίτρινοι. Με τις περισσότερες, για να μην πω όλες, τις θεωρώ κάπως υπερβολικές. Με τον Άρη να παίρνει μια νίκη που του δίνει μεγάλο προβάδισμα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Ευρώπη, έχοντας την Ξάνθη στην έδρα του. Mm-hmm. Στο φινάλε του πρωταθλήματος, και έχοντας και τον Ατρόμητο, τον οποίο πλησίασε σχετικά στην έδρα του στο δεύτερο γύρο. Ναι, ναι. Εντάξει, οπότε Νίκο, νίκη που σε ξαναβάζει λίγο σε μια κανονικότητα, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Και εντάξει, και από εδώ και πέρα, όπως είπες και εσύ, είναι τα τρία ντέρμπι που ακολουθούν, όχι που ακολουθούν, ναι, που είναι λίγο πιο μετά. Οπότε άρχισε, ναι, μέχρι, ναι, τότε θα πρέπει να πάρεις αυτά τα αποτελέσματα που χρειάζεται για να πάρεις αυτά τα ντέρμπι με όσο είναι το καλύτερη ψυχολογία. Και εγώ να σου πω την αλήθεια και με... ρε παιδί μου, ναι, μαξιλαράκι. Πώς το λένε, ότι πήρα αυτό, εκείνα. Οπότε, τώρα, ναι, αυτό πρέπει να κάνεις. Ναι. Οπότε να πεις ότι σε αυτά τα παιχνίδια και να χάσω, οκ, okay, προχωράω. Ναι. Εντάξει, έτσι, δεν έχασα και τίποτα. Τι είχαμε, τι χάσαμε, Νίκο, που λέει και μια ψυχή. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχεις να προτείνεις κάτι από εκεί τώρα γυρνώντας ή είσαι σε φάση. Τι. Ρε παιδί μου, θα πάει για κάνα φαγητό τώρα, είστε κάπου, όχι, να τσιμποκοπήσετε κάτι ή όχι. Τώρα θα μπούμε στο αυτοκίνητο και θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Από τα όμορφα πηγάδια, Νίκο, πραγματικά εκπληκτική περιοχή. Πανέμορφα, εξωτικά. Και πάντα δροσερά. Ωραία. Και πάντα και βροχερά, ναι, ναι. Δροσερά και βροχερά. Ωραία. Συνάδελφε, καλή επιστροφή, να ευχηθώ. Να είσαι καλά, συνάδελφε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό αυτά, βράδυ. Αυτά και από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Έτσι όσον αφορά και την νίκη του Άρη στην Ξάνθη. Είπαμε ότι ήταν σημαντική νίκη και για βαθμολογικούς λόγους και για ψυχολογικούς. Και εγώ νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο το είπα και πριν, το είπα και με τον Νίκο. Όταν οι ομάδες έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, δεν έχουν πολύ καιρό και οι ίδιες οι ομάδες και το περιβάλλον γύρω τους να μείνουν σε άσχημα ή σε καλά αποτελέσματα. Επικεντρώνονται αμέσως στο επόμενο παιχνίδι και αυτό αρκετές φορές είναι καλό. Ή τέλος πάντων παίζει ρόλο όλο αυτό το σκηνικό και φυσικά μετράει στο πώς αντιδράνε οι ομάδες, στο πώς μπορεί να πάρουν αποτέλεσμα που δεν το περιμένεις. Γιατί, ας πούμε, στη λογική του τι έγινε στη Λιβαδιά, δεν περίμεναν πολύ την νίκη σήμερα του Αρινά. Όμως, που και η εικόνα ήταν καλύτερη και η νίκη ήρθε δίκαια για την ομάδα του Σάβα Παντελίδη. Λοιπόν, αρχίζουν να βγαίνουν διάφορα νούμερα και για τον Ολιβέιρα, για τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και την ανακοίνωση του Ίγκασον, από ό,τι καταλαβαίνω και αυτή σήμερα θα γίνει. Ναι, μπορεί να γίνει και αύριο ή λίγο πιο αργά. Λοιπόν, okay, περιμένουμε και από εκεί την ενημέρωση για να τελειώσει το θέμα του Ίγκασον, το οποίο είναι καθαρά διαδικαστικό, το θέμα του Ισλανδού, ο οποίος έχει συμφωνήσει και ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τη Ροστόφ με διάφορα διαδικαστικά. Μιλάμε για συμβόλαιο 3,5 χρόνων του ΠΑΟΚ με τον Ίγκασον, ρήτρα η οποία φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Ισλανδό. Σε αυτή τη ρήτρα υπάρχει και το ποσοστό μεταπόλησης της Ροστόφ που είναι στο 25%, μια μεταγραφή η οποία θα στοιχήσει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι εντυπωσιακά πραγματικά και είναι νούμερα τα οποία δεν τα συναντάμε εύκολα στην Ελλάδα, ή μάλλον βγάζω το εύκολα, δεν τα συναντάμε στην Ελλάδα τέτοια νούμερα. Όπως συναντάμε μια μεταγραφή του να πάρει
κάποιος από μια ελληνική ομάδα να παίχνει με 10 εκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν συναντάμε πολύ εύκολα και μεταγραφές ελληνικής ομάδας που να φτάνουν μια φορά στα 2 εκατομμύρια, την άλλη στα 4, να είναι πραγματικά έτσι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Το μοναδικό παιχνίδι της Ευρωλίγκα που είναι σε εξέλιξη είναι αυτό της Bayern Μονάχου με τη Φενέρμπαχτσε που παίχνει στην παράταση 69-69, αν πρόλαβα να δω καλά η κανονική διάρκεια, 73-75, 2 λεπτά, 1:49 μάλλον ακόμα για το τέλος και του έξτρα πενταλέπτου στο Μόναχο. Να δω αν υπάρχει κάποιο γκολ. 0-2 το έκανε η Ρεάλ με την Χιρόνα στο Copa del Rey. Παραμένει το 0-0 στο Μιλάνο Ίντερ με τη Λάτσιο, είναι στο 0-0. Στα παιχνίδια του στοιχήματος, τα πιο σημαντικά παιχνίδια του στοιχήματος, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Εδώ τι έγινε ρε φίλε, τι του φάγαμε? Έχουμε κανένα θέμα? Ναι ρε, εντάξει, απλά τώρα κατάφερα να σηκώσω κεφάλι για να μπορώ σε... Χαλαρός. Μάλιστα, ωραία, οκ. Λίβερπουλ τι έγινε ρε φίλε? Πέναλτι δεν έδωσε. Δεν έστριβες λίγο χθες όμως. Εντάξει. Όχι, θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου δεν ήταν η γνωστή εικόνα. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, stoichiman.gr είναι μαζί μας. Στη Stoichiman καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις, μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Στη Stoichiman που έχετε τη δυνατότητα να παίξετε και στο καζίνο της, που επίσης έχει εκεί πάρα πολλές επιλογές, από το κινητό σας, από τον υπολογιστή σας, από το τάμπλετ σας, όπου και αν βρίσκεστε και υπάρχει ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες επιλογές στη stoichiman.gr. Στο τελευταίο μισάωρο θα δούμε λίγο πιο γενικά το τι έγινε σήμερα στις μεταγραφές. Αν και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει κάποια τρομερά μεγάλη κίνηση που να έκανε έτσι κάποιον πάταγο στο εξωτερικό της τελευταίας στιγμής. Αλλά γενικά έχουν γίνει πολλές μετακινήσεις όπως πάντα συνηθίζεται τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περίοδου, είτε τον Αύγουστο είτε τον Ιανουάριο. Από ό,τι βλέπω παίζει πάρα πολύ και στην Πορτογαλία η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, το βίντεο του Σέρζιο Ολιβέιρα παίζει πολύ και σε διάφορα πορτογαλικά έτσι, ενημερωτικά site. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τι έγινε σήμερα γενικά στην Transfer Deadline Day, την οποία την έχουμε κάνει και εμείς εδώ πέρα, Γιώργο, λες και είμαστε από την Αγγλία τέλος πάντων. Ναι, οκ. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Υπέροχη μέρα σημερινή, πραγματικά εξελίσσεται ακόμα καλύτερα και στο βράδυ της, με όλες τις εξελίξεις στα του ΠΑΟΚ. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μπήκαμε μάλλον στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ολοκληρώνουμε σε λίγο. Είπαμε για την ανακοίνωση του Ολιβέιρα. Μιλήσαμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο για τα του Άρη και την νίκη στην έδρα της Ξάνθης σήμερα. Περιμένουμε και την ανακοίνωση για τον Ίγκασον, η οποία μάλλον λίγο καθυστερεί, χωρίς να σημαίνει κάτι. Είπαμε και τα νούμερα και για τον Ολιβέιρα και για τον Ίγκασον, νούμερα τα οποία είναι λίγο εκτός Ελλάδας, να το πω έτσι. Και έτσι έχουν το ενδιαφέρον τους. Έλεγα πριν ότι στο τέλος θα δούμε λίγο τι έχει γίνει στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών έτσι και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι κάποια έτσι τρομερή κίνηση, κάτι που να ταρακούνησε έτσι τα νερά. Γιώργο, καλέ μου φίλε, τα νερά του ταρακούνησε το NBA με αυτό το trade που πάει να γίνει με Dallas και Knicks και το Porzingis να πηγαίνει εκεί. Τελευταία με τον μεταγραφή. Πάλι τον μπασκετάκι την ψωμάκι, ρε φίλε. Ο Davis που θα πάει, Πολύ καλή ερώτηση. Θα τον γλεντήσουν πολύ οι New Orleans μέχρι να τον αφήσουν. Βασικά θα πούνε αυτοί που θα πάει. Και αν του έρθει κανένα trade καλό σε κανένα Brooklyn, τίποτα τέτοιο, μπορεί να το στείλουν εκεί τον Davis. Όχι, αυτό. Θεσσαφίλο άνθρωπο φεύγει για να πάει να πάρει το. Θέλει να πάει κάπου να διεκδικήσει τίτλο. Εγώ πιστεύω στο τέλος Los Angeles θα πάει. Τον θες Βοστόνη? Θα πρέπει να δώσει πολύ πράγμα για να πάει Βοστόνη, όπως να ξέρεις. Και Χόρφορντ και Τέιτουμ και τέτοια. Νομίζω με τη Βοστόνη υπάρχει ένας ειδικός όρος που έχει να κάνει με το συμβόλαιο του Ήρβινγκ που δεν μπορεί να έχει και τον Ντέιβις. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Εντάξει, δεν έχω μυαλό τώρα και το θυμάμαι και αυτό. Αλλά έχει ένα τέτοιο σκηνικό. Που έχει να κάνει με το All-Star, κάτι συμβόλαια All-Star, κάτι τέτοια. Έχουν διάφορα διασκηνικά εκεί, στο America. Λοιπόν.
από ό,τι βλέπω τελευταία τώρα εδώ που έχω ανοιχτά, η Μπαρτσελόνα έχει προχωρήσει την ανακοίνωση, στη συμφωνία μάλλον, με τον Jean-Claire Todibo, ο οποίος ανήκε μέχρι πρώτην στην Toulouse. Μιλάμε για 19χρονο center back, συμβόλαιο μέχρι 2023. Από το πρωί γραφόταν για τον Μπατσουαγί της Chelsea, τον θέλουν κάπου, είδα, για τη West Ham και άλλη έτσι αγγλική ομάδα. Βλέπω τώρα ότι προλαβαίνει για να γίνει η μετακίνηση του σε αγγλική ομάδα, όπως λέει το Sky Sports. Η Paris Saint-Germain παλεύει για να πάρει από την Everton τον Idrissa Gueye, πολύ ωραίος παίκτης αυτός. Gueye, κάπως έτσι, ο συγκεκριμένος. Έχει διάφορες έτσι, ο Σάλεϊ Μουντάρι, ρε φίλε, πω. Σε γούντα division πια, στην Albacete, ο Μουντάρι. Η Arsenal νωρίτερα ανακοίνωσε το δανεισμό από την Μπαρτσελόνα του Ντένι Σουάρεθ. Γενικά, έχει μια ανακοίνωση και ο Όφη λίγο νωρίτερα με τον Σακόρ, Ρικάρντο Σακόρ λέγεται, ο παίκτης που ανακοίνωσε ο Όφη. Ο Γκαγκάουα φεύγει από την Ντόρτμουντ και πηγαίνει δανεικό στην Μπεσίκτας. Γκαγκάουα, ο οποίος παλιότερα και στην Manchester United. Ο Τίλεμανς μεταφέρεται από την Μονακό, τηλεμεταφέρεται, στη Λέστερ. Αρκετές έτσι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και στην Αγγλία μέχρι τελευταία στιγμή γίνονται κινήσεις. Και περιμένουμε, και στην εκεί βλέπω ότι παίζει το όνομα του Σέρζιο Ολιβέιρα, ο Πορτογάλος, ο οποίος είχε φορέσει και τη φανέλα της Νάντ παλιότερα. Και βλέπω ότι και στην ΕΚΙΠ υπάρχει ξεχωριστό θέμα για την μετακίνησή του από την Πόρτο στον ΠΑΟΚ ως δανεικός. Ξαναλέω ότι ναι, μεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και στο νησί και σε άλλες έτσι, χώρες της Ευρώπης, αλλά κάποια τρομερή έτσι, κίνηση μεταγραφική δεν έχει γίνει. Στον του Γκαγκάουα που πηγαίνει στην Μπεσίκτας έχει το ενδιαφέρον της. Αυτή του Τίλεμας από τη Μονακό μετακομίζει στη Λέστερ. Είναι έτσι κάποιες από τις πιο σημαντικές. Και η Everton μαζί με τη West Ham που θέλουν τον Μπατσουάγι από τη Chelsea. Γενικά υπάρχουν έτσι αρκετές κινήσεις που γίνονται πάντα την τελευταία στιγμή. Στο Coppa Italia η Inter που παίζει με τη Lazio είναι στο 0-0. Η Real ουσιαστικά έχει καθαρίσει την πρόκριση στην έδρα της Χιρόνα, προηγείται με 0-2 και με το 4-2 του πρώτου αγώνα δύσκολα να αλλάξει κάτι στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Για αυτό που είπα πριν για το NBA, εκεί πάνε να γίνουν ωραία πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, το deadline για τα trades στο NBA είναι στις 7 Φεβρουαρίου. Υπάρχει το όνομα φυσικά του Anthony Davis, ο οποίος έβαλε το manager του να πάει στους ανθρώπους των Pelicans και να τους πει ότι, παιδιά, δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω άλλο εδώ, θέλω να συνεχίσω κάπου που θα διεκδικώ τίτλους. Τα σενάρια πολλά και διάφορα, αλλά προς το παρόν άκρη δεν έχει βγει για το πού είναι να συνεχίσει. Εγώ, να πω την αλήθεια, έδιναν περισσότερες πιθανότητες στους Lakers, που έχουν όντως μια νεανική τριάδα που όντως μπορεί να δοθεί ως αντάλλαγμα και να πάρει μαζί με τον LeBron ένα παίχτη που μαζί με τον James γίνεται ένα πραγματικά τρομερό δίδυμο για να διεκδικήσει τον τίτλο ακόμα και από φέτος. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον όμως, παρόν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Τώρα το σημερινό έχει να κάνει με τον τρομερό λετονό τον Κρίσταψ Πορζίνγκης τον Νίξ. Ο Πορζίνγκης, βέβαια, ο οποίος μετά το περσινό τραυματισμό έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, αλλά γενικά είναι ένας παίχτης που, εφόσον είναι καλά, έχει να δώσει πάρα πολλά. Και τώρα το σενάριο, όχι σενάριο, τελειωμένο deal το έδωσε ο μεγάλος Βοζνιαρόφσκι Γιώργο, έτσι, ο Βοζ, το έδωσε τελικό του Πορζίνγκης. Τον θέλει να μετακομίζει στον Ντάλλας για να παίξει παρέα με τον Λούκα Ντόντσιτς και στη Νέα Υόρκη να πηγαίνει ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project, ο Γουέσλι Μάθιους και ο Ντεάντρε Τζόρνταν, ο οποίος πρόσφατα, πέρσι αν θυμάμαι καλά, από τους Clippers είχε φύγει και πάει στον Ντάλλας.
Μαζί με τον Προζίνγκης μέσα στο trade είναι και ο Tim Hardaway Jr. Επίσης πολύ ενδιαφέρον project και ο Courtney Lee και ο Trey Burke από τους Knicks. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ο Προζίνγκης, εφόσον είναι καλά, μαζί με τον Doncic μπορούν να κάνουν ένα πραγματικά καταπληκτικό δίδυμο ευρωπαϊκό πια στο NBA, αλλά elite ευρωπαϊκό. Κάτι που δεν θυμάμαι να έχουμε ξανά, δηλαδή είναι δύο σπουδαίοι, πολύ σπουδαίοι Ευρωπαίοι σε μια ομάδα. Δηλαδή, σου παλιά στο Σακραμέντο μπορεί να ήταν ο Πέτζα με τον Ντίβατς. Okay, τώρα εδώ μιλάμε για πολύ elite παίχτες, εφόσον ο Πορζίνγκης είναι κομπλέ, ξεπεράσει το θέμα, νομίζω στο γόνατο είχε ο Πορζίνγκης, τον αχιλλοτένοντα, δεν θυμάμαι, και μπορεί να μπει άμεσα και να βοηθήσει τους Mavericks. Γενικά, στο NBA, όπως θα έχετε καταλάβει, όταν έρχεται και εκεί η διαδικασία των trades, σχεδόν κάθε χρόνο προκύπτει τουλάχιστον μία περίπτωση η οποία πραγματικά πολλές φορές αλλάζει τις ισορροπίες. Η ματσάρα στο Μόναχο δεν έχει τελειώσει ακόμα και επειδή ball don't lie, Γιώργο, η τελευταία φάση της τάπας ήταν τάπα, φάουλ δεν ήταν. Άσε το easter play που ήταν. Δεν δίνει τέτοια φάση τάπα, δεν δίνει τέτοια φάση φάουλ δύο δευτερόλεπτα στην παράταση για την Bayern. Και επειδή η μπάλα δεν λέει ψέματα, η Bayern κερδίζει 90-86, 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της δεύτερης παράτασης και λογικά θα οδηγήσει τη Φενέρ, κλέβει και την μπάλα, ναι, θα την οδηγήσει στην τρίτη της ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα. Παραμένει πρώτη βέβαια η Φενέρ, 90-86 λοιπόν τελικό σε δύο παρατάσεις. Παραμένει πρώτη βέβαια η Φενέρ, αλλά γνωρίζει τρίτη της ήττα μετά από εκείνη στην αρχή της σεζόν στην έδρα της ΕΦΕΣ Ανατολού. Λίγο πιο πρόσφατα από την Χίμκι και σήμερα στο Μόναχο από την Bayern, μια ομάδα που ναι, είναι γερμανική, αλλά έχει πολύ το σέρβικο στοιχείο μέσα της και με σέρβο το Ράντονιτς και με αρκετούς σέρβους στο ρόστερ της. Μια Bayern η οποία νομίζω πάει στο 11-10 και όχι απλά διεκδικεί την παρουσία της μέσα στα play-off, αλλά είναι αρκετά πιθανό να την εξασφαλίσει και σχετικά άμεσα. 90-86 λοιπόν, παιχνίδι το οποίο κρίθηκε σε δύο παρατάσεις. Ένα πραγματικά πολύ πολύ ωραίο match στο Audi Dome του Μονάχου. Λοιπόν, κάτι τελευταίο όσον αφορά μεταγραφές, τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει, δηλαδή κάτι της τελευταίας στιγμής που δεν έχουμε έτσι αναφέρει. Ούτε βλέπω να προκύπτει κάτι άλλο. Τώρα όσον αφορά τον Ίγκασον, είπαμε ότι υπάρχει σε εκκρεμότητα η ανακοίνωσή του, νομίζω ότι θα γίνει και αυτό σήμερα, ούτως στο ΠΑΟΚ να είναι σε όλα τυπικός στο 100% και να προχωρήσει έτσι με τα δικά του τα πολύ ωραία βίντεο, τα οποία είναι λίγο διαφορετικά όπως και να το κάνουμε, αναμένεται να βγουν το πιθανότερο αύριο, εκτός και να πάνε πιο αργά σήμερα, γιατί το transfer deadline day δεν γνωρίζει ώρες, δεν γνωρίζει βράδια, δεν γνωρίζει ξημερώματα, έχει τα δικά του ωράρια. Λοιπόν, στο στοίχημα γκολ δεν υπάρχει καινούριο. Το Ίντερ Λάτσιο παραμένει στο 0-0. Δύο ομάδες που δεν έχουν ξεκινήσει και πολύ καλά στο 2019. Η Ρεάλ τελειώνει με την πρόκριση στην επόμενη φάση του Copa del Rey. 0-2 είναι το σκορ εκεί στην έδρα της Χιρόνα και με το 4-2 από το πρώτο παιχνίδι. Στο 61 είναι το match. Πολύ πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το Copa del Rey. Οι ομάδες γενικά το κομμάτι των ανακοινώσεων μέσω των social media το έχουν πάει αλλού. Το ζούμε λίγο εδώ και στη Θεσσαλονίκη με τον Πάο και με τον Μίσιτς και με την ανακοίνωση που έκανε για τον Ολιβέιρα. Πιθανολογώ ότι κάτι καινούριο θα ψάξει και για τον Ίγκασον. Τώρα βλέπω ο Πίτερ Κράουτς μετά από 7,5 χρόνια έφυγε από την Stoke. Τον ανακοίνωσε η Bentley, η οποία ετοίμασε ένα βίντεο το οποίο τον έβασε στο Twitter με ένα ρομπότ. Γιατί αν θυμάστε ο Κράουτς με αυτό το πολύ περίεργο έτσι κορμί, πολύ ψηλός και πολύ λεπτός, αν θυμάστε είχε και ένα πολύ χαρακτηριστικό πανηγυρισμό που έκανε το ρομπότ, και έτσι η ανακοίνωση της Bentley για τον Κράουτς είναι αυτή. Έτσι με ένα ρομπότ και ξαφνικά εμφανίζεται αυτή η πολύ μεγάλη μορφή που λέγεται Peter Crouch, ο οποίος έχει τρομερό χιούμορ και έχει πραγματικά πολύ έτσι ενδιαφέρον. Από ό,τι βλέπω, το ξεφωνητό για το Πασχετικό Ολυμπιακό είναι αρκετό μετά την ήττα τη σημερινή. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρωλίγκα πριν κλείσουμε. Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία. Κυρίως για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που λέγαμε, ότι
η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η διαφορά παίζει, μπορεί να παίξει ρόλο, γιατί πια είπαμε ότι είμαστε σε τελική φάση του να ολοκληρωθεί. Μπαίνουμε πια στα τελευταία 10 παιχνίδια της κανονικής περίοδου, οπότε καταλαβαίνω ότι αρχίζουν να κρίνονται πράγματα και η ήττα αυτή του Ολυμπιακού σήμερα μπορεί να παίξει ρόλο, καθώς η Μπαρτσελόνα πλέον τον έπιασε στις 12 νίκες και τον άφησε και από κάτω της, γιατί έχει και τη διαφορά, την ισοβαθμία. Η Μπαρτσελόνα είναι στην 5η θέση, ο Ολυμπιακός είναι στην 6η, είναι από πάνω του CFS που είναι στο 13-7, παίζει αύριο. Αυτή η 4η θέση εκεί παίζεται πολύ. Τον Ολυμπιακό τον πλησίασε και η Μπάγερν, η οποία με τη μεγάλη νίκη που έκανε με τη Σφενέρ στη δεύτερη περίοδο είναι στις 11 νίκες. Η Μπασκόνια έχει 10, ο Παναθηναϊκός λίγο πιο πίσω έχει 8. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς παίζει αύριο με την ΕΦΕΣ. Πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο και για τον Παναθηναϊκό. Ίσως να είναι και ένα από τα τελευταία του χαρτιά για να διεκδικήσει την παρουσία του στους 8. Και για την ΕΦΕΣ, καθώς αν κερδίσει αύριο και στο ΆΚΑ, περνάει και από μια δύσκολη έδρα και ξεφεύγει δύο νίκες πια από την Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό που είναι από κάτω της. Γενικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η δουλειά φέτος και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό έχει αρκετές δυσκολίες. Οι δύο ομάδες βέβαια κυνηγάνε κάτι διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός την παρουσία του στην τετράδα και ο Παναθηναϊκός την παρουσία του στα play-off, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι αρκετά έτσι δύσκολη όσον αφορά τους στόχους και των δύο ομάδων. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Είχαμε μαζί μας φυσικά τη Στοίχημαν, η οποία είναι καθημερινά δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας, από το κινητό σας, γενικότερα όπου και αν είστε, μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή, είτε σε Android είτε σε iOS, για να έχετε τη Στοίχημαν παντού και όλες τα προνόμια τα οποία προσφέρει. Πριν κλείσουμε θα κάνουμε μία ακόμα έτσι, βόλτα να δούμε μήπως και προκύπτει κάτι της τελευταίας στιγμής όσον αφορά τις μεταγραφές. Στην Αγγλία είναι δικιά μας 10 η ώρα τελευταία τους... Όχι δικιά μας 10, συγγνώμη, δικιά μας 2 το deadline της Αγγλίας. Όχι. 2 δικιά μας, έτσι. Μάλιστα. Okay. Αν τελειώνει και εκεί το 10 η ώρα, γιατί νομίζω και εκεί 12 τελειώνει. Βλέπω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και ο Σάββας Θεοδωρής. Δηλαδή, να παίξει αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Τρομερή εντύπωση για τον λόγο αυτό. Είναι για τη δήλωση για την ατάκα του που είπε νεκροθάφτη του ποδοσφαίρου. Ο ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, το κύριο Σιμιτζόγλου, τον οποίο ακούμε και δεν βλέπουμε ποτέ. Λοιπόν, Τζόνι, είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε, θεωρείς? Δεν είμαστε? Δεν προλάβουμε, ρε φίλε. Η μέρα σήμερα είναι, δηλαδή, ειλικρινά να φύγει και να μην ξανάρθει. Μιλάμε για ταλαιπώρια από πολύ νωρίς μέχρι πολύ αργά. Ατελείωτο το πώς το λέμε. Ατελείωτος ο νόμος του Μέρφη. Αμήλικτος. Λοιπόν... Ξέρω να το λέμε το παιδιά. Α, όχι, δεν είναι κάτι το... Τι να πω ειλικρινά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέα. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με τη ζούγκλα, η οποία, όπως ξέρετε πολύ καλά, κάπου λίγο μετά το 12 ξεκινάει τη μια μέρα που τελειώσει στις 2, την άλλη μέρα που τελειώσει στις 3, μια μέρα που τελειώσει στις 4. Ξέρετε πώς πάει αυτό, ανάλογα τη δική σας την παρέα. Εμείς εδώ ως Μπαλαντέρ. Θυμάμαι καλά και την άλλη Τρίτη εδώ μόνος μου θα είμαι, την ερχόμενη Τρίτη. Έτσι δεν είναι το πρόγραμμα. Νομίζω ότι έτσι πάει η δουλειά. Καθώς ο συνάδελφος θα είναι σε μια υποχρέωση, από ό,τι ξέρω, εκτός Ελλάδος, μέσα στις επόμενες ημέρες. Και νομίζω ότι θα είμαστε εδώ μόνοι μας. Νομίζω Τετάρτη ή Πέμπτη πάλι θα πάμε παρέα. Λοιπόν, μένεις στο Λίμπερο 104,4. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι και αν κάνετε αυτό το βράδυ της Πέμπτης.